Κύριε Τσιτρός, σοβαρολογείτε. Δεν έχει δουλειά σε μια έκταση που με δικαστική απόφαση είπα οι ιδιώτες και όχι το κράτος λένε ότι έχει καταληφθεί και ξέρετε πολύ καλά το νόμο της χρησιχτησίας περί των 30 ετών που σου κατοχυρώνεται μετά. Ή επειδή τώρα δηλαδή πήραμε εξουσία. Και με βάση και αυτό που λέτε, πάλι δεν έχει καμία δουλειά ο κύριος Κικίλιας. Και με αυτό που λέτε, πάλι δεν έχει καμία δουλειά. Μα τα μάτια, κύριε Τσι, μου πήγαν και χθες. Δεν πήγε η υφιστάμενη. Τώρα, άμα δεν καταλαβαίνετε, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, για να πάμε στο σοβαρό κομμάτι, διότι αυτό δεν είναι το σοβαρό κομμάτι, αφού δεν γίνανε και επεισόδια. Δεν είναι το σοβαρό κομμάτι, αν τρώγανε μικρά παιδιά ξυλό. Ναι, δεν έγινε. Λοιπόν, ναι, επειδή δεν έγινε, θα γι' αυτό πάμε παρακάτω. Πάμε την επόμενη φορά το κουβεντιάσουμε αυτό, να κουβεντιάσουμε το ουσιαστικό τώρα. Το ουσιαστικό λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί το κράτος να παίρνει πολίτες του και να τους μετακινεί σε ένα εμπόρευμα και να λέει αυτούς θα τους πάω στην κορυφή του βουνού, τους άλλους θα τους πάω στο σχιστό, τους άλλους θα τους πάω δίπλα στη χωματερή, τους άλλους θα τους πάω από εδώ, τους άλλους θα τους πάω από εκεί. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και δεν είναι πράγματα που μπορούν να γίνουν σε πολιτισμένα κράτη. Συγγνώμη, επειδή το συζητήσαμε και με τον Βασίλη Τοχίτο που το έψαξε χθες το ρεπορτάζ στην εξέλιξή του, υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση γιατί τα οικόπεδα στα οποία βρίσκονται ανήκουν σε ιδιώτες οι οποίοι και προσέφυγαν. Υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση η οποία λέει ότι πρέπει να μετακινηθούν ότι έχουν, από τα ιδιωτικά δεν έχουν οικόπεδα. Αντίρρηση να μετακινηθούν. Αυτό αλλά είναι το πρόβλημα. Καταλαβαίνετε τώρα να πάνε οι οικογένειες σε μια εγκαταλειμμένη στρατιωτική βάση. Μα πού θα πάνε. Πού βρισκόμαστε, είμαστε Ευρώπη. Οι φωτογραφίες που είδαμε. Αυτό είναι στρατόπεδο συγκέντρωση. Μια εγκαταλειμμένη στρατιωτική βάση στα 850 μέτρα. Η κατάστασή του από μόνο του αυτό που περιγράφεται. Η κορφή του βουνού στα 850 μέτρα. Η άρνηση του Δήμου Μεγαρέων δυστυχώς μας δείχνει και τη συνέχεια. Κατανοητό την συνεχιζόμενη άρνηση άλλων δημάρχων ή δήμων που μπορεί να προτείνει κάποιος τη μετεγκατάσταση. Ήδη μπορούμε να σκεφτούμε όλοι μας 15 αρμόδιους φορείς και υπουργούς να ασχοληθούν με τελευταίο τον Κικίλια. Να πω εγώ κάτι. Βεβαίως. Κάθε φορά παρακολουθούμε και από πριν δεκαετίες που έκανα το ελεύθερο ρεπορτάζ σε αυτόν τον έρημο τον τόπο φτάσαμε κοντά στο 2015 το εξής. Έχουμε ένα πρόβλημα. Πάει η αστυνομία να λύσει το πρόβλημα. Σας θυμίζω, όλοι οι παλιοί συνάδελφοι είστε, την κατεδάφιση των αυθαιρέτων που είχαμε τη δεκαετία του 90. Πήγαινε λοιπόν, η αστυνομία, το λέω ως κοινωνικό θέμα, έτσι, δεν βάζω τα ντουβάρια με τους ανθρώπους. Πήγαινε λοιπόν η αστυνομία, οι μπουλντόζες μάλλον, με τα ΜΑΤ, να βάλουν τα τρυπάνια και καθότι και κρεμιόντουσαν οι άνθρωποι από τα μπαλκόνια, δεμένοι, με αλυσίδες, μην μου ρίξετε το σπίτι. Σωστά. Τι θέλω να πω λοιπόν εκεί. Αν η πολιτεία θέλει να εφαρμόσει τον νόμο, γιατί εγώ είμαι με τον νόμο. Αν είναι και κακός ο νόμος, δίνω μάχη να τον αλλάξω. Αλλά αυτός που ισχύει, είμαι με τον νόμο. Αν η πολιτεία λοιπόν θέλει να εφαρμόσει τον νόμο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι τα οικόπεδά τους. Καλά θα κάνει με την κοινωνική διάσταση να συζητήσει πρώτα και με αυτούς και με τους φορείς για το που σε όχι σε αετοφολιές που θα πάνε οι άνθρωποι να μετεγκατασταθούν. Ρωμά είναι, καταλαβαίνουμε όλοι μας έτσι που είναι, μπορούν να εγκατασταθούν και αφού το συζητήσει να πάνε και να μετακινηθούν ομαλά. Αν θέλει στην αστυνομία, η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Σήμερα Γιάννη, τι έγινε, Γιάννη, πάλι δεν έκανε βάλε μια τελεία, γιατί έχουμε στη γραμμή το γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης, τον κύριο Αγγελάκα. Καλησπέρα σας, κύριε Αγγελάκα. Καλησπέρα, κύριε Αγγελίτου. Θα ήθελα να μας διαφωτίσετε για τη λύση που επιλέγει και πώς φτάσαμε ως εδώ. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πάντα στην τελευταία στιγμή προσπαθούμε να δώσουμε μια λύση σε τέτοια ζητήματα με την παρέμβαση των ΜΑΤ και με τη δημιουργία εκτρόπων και επεισοδίων. Όπως ξέρετε σήμερα, όπως θα παρατηρήσατε, ούτε παρέμβαση των ΜΑΤ υπήρξε, ούτε έκτροπα υπήρξαν από τουλάχιστον που προκλήθηκαν από τη δική μας στάση. Αντίθετα, νομίζω ότι κάποιες πολιτικές δυνάμεις πήγαν να καπηλευτούν τη διαμαρτυρία, την εύλογη διαμαρτυρία των Ρωμά, για να τα βάζουμε τα πράγματα στη θέση. Η αστυνομία τι πήγε να κάνει εκεί, κυρία Αγγελάκη. Μισό λεπτάκι, επειδή δεν ξέρω με ποιον μιλάω, να με αφήσετε λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη μου. Ναι. Με τον κύριο Χριστάκο μιλάτε, αλλά ολοκληρώστε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ακούστε, συζητούμε πάρα πολύ καιρό.